Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, 5 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεύτερες σκέψεις κάνουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στο άκουσμα των σχεδίων του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί εξάντλησης της τετραετίας και εκλογών του Σεπτέμβριου του 2019. Το πρωθυπουργικό αφήγημα δεν βρίσκει πολλούς υποστηρικτές, αν και αναγνωρίζουν ακόμα και εκείνοι που εκτιμούν πως θα στηθούν νωρίτερα κάλπες ότι το κυρίαρχο για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το σχέδιο απεξάρτησης της χώρας από το μνημόνιο. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τους Τούρκους στον Εύρο, αφού σοβαρά ερωτηματικά για τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό προκαλεί η πληροφορία για μονομερείς ενέργειες που είχε προβεί η Τουρκία στη συνοριακή γραμμή, στείνοντας ουσιαστικά παγίδα για τα ελληνικά περίπολα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ελλάσσουρναρ.com, αρκετές ημέρες πριν από το επεισόδιο με τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, η Τουρκία μονομερώς είχε αφαιρέσει πασάλους οι οποίοι βρίσκονται στο όριο του ανοίγματος, πλάτους περίπου 2,5 μέτρων που οριοθετεί ουσιαστικά στη συνοριακή γραμμή. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωση. Σας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουν το στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότσι και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε εξελίξει σε υψηλούς τόνους, κλιμακώνει ένταση. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες σε λεκτικό επίπεδο έχουμε κλιμάκωση της έντασης και επιπλέον έχουμε και κάποιο περιστατικό χθες στην περιοχή της Χίου, στη διάρκεια που το λιμενικό σώμα το δικό μας προσπαθούσε να κάνει διάσωση προσφύγων και παράτυπων μεταναστών που κινούνταν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και προσπαθούσε να τους διασώσει. Ήταν υποχρέωσή του άλλωστε. Και είδαμε την παρέμβαση μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα ενός τουρκικού πλοίου της τουρκικής ακτοφυλακής. Πρόσθετο δηλαδή γεγονός παράλληλα με τα τόσες ανταλλαγές λεκτικών θα έλεγα εκφράσεων εκ μέρους ελληνικής και τουρκικής πλευράς. Κάτι που δεν φαίνεται να τουλάχιστον εμάς σαν χώρα να μας ευνοεί. Είναι τελείως απαραίτητο να κάνουμε όσο γίνεται πιο συνετό και πιο αποτελεσματικό χειρισμό αυτής της έντασης που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάντοτε προσεκτικοί να μην παίξουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, διότι διαπιστώνεται ότι η λεκτική κλιμάκωση της έντασης που επιχειρεί η Τουρκία κάθε μέρα μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και σε ακρότητες. Προσεκτικές λοιπόν κινήσεις. Και θα έλεγα και ιδιαίτερα προσεκτική και στις επίσημες δηλώσεις που κάνουν οι αρμόδιοι της ελληνικής πολιτείας, δηλαδή τα άτομα της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Φαίνεται ότι η ένταση αυτή δεν βρίσκεται κοντά προς το τέλος της. Επιπλέον, το πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη την 1η Μαρτίου και ήδη έχουν περάσει τόσες μέρες από τότε, η σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη χωρίς να τους έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ημερομηνία δίκης, μας ανησυχεί και μας βάζει και σε σκέψεις για το τι πρόκειται να συμβεί στην Τουρκία. Στρατηγέ μου, ελληνικά site μιλάνε για μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στη συνοριακή γραμμή και μιλάνε ουσιαστικά για παγίδα στα ελληνικά περίπολα. Μπορεί και αυτό, δεν ήταν κανένας μας εκεί για να έχει προσωπική γνώμη. Μπορεί ακόμα και αυτό να συνέβη, αλλά εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το εξής, κύριε Τοτοκότσι. Εμείς οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βλέπουμε να υπάρχει από την απέναντι πλευρά μια, θα έλεγα, λεκτική επιθετικότητα, αλλά και κάποια περιστατικά που τα δημιούργησε η Τουρκία, τα οποία είναι ανησυχητικά. Παράδειγμα, πριν τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας, γνωρίζουμε ότι προηγήθηκαν δύο περιστατικά στην περιοχή των Ημείων, εκ των οποίων το ένα, ο εμβολισμός δηλαδή ενός πλοίου του λιμενικού μας σώματος από ένα τουρκικό πλοίο, ήταν ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια. Πέρα δε από αυτά τα δύο περιστατικά στα Ήμια, υπήρξε και το γεγονός που συνέβη στο οικόπεδο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ. Τα περιστατικά αυτά έπρεπε να μας καταστήσουν περισσότερο προσεκτικούς και να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Να αποφύγουμε δηλαδή να πέσουμε σε τυχόν παγίδα τουρκική κλπ. Δεν έχουμε βέβαια στοιχεία, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε πριν. Μάλιστα.
Ας ελπίζουμε όμως το καλύτερο. Έχοντας όμως να κάνουμε με μια χώρα στην οποία η δημοκρατία και γενικότερα η νομοκρατούσα συνήθεια είναι άγνωστη για τους Τούρκους, μας ανησυχεί η τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που βρίσκονται ακόμα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αντριανούπολης. Μάλιστα, Στρατιέ μου, να πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το Σκοπιανό. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για συμφωνία ή μερική συμφωνία μετά το Πάσχα, νέα συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, Κοντζιάκη και Δημητρόφ. Θα έλεγε κάποιος, ακούγοντας ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία και ότι προηγήθηκαν όλα αυτά, ότι πάμε γρήγορα σε μια επίλυση αυτού του ζητήματος. Από την ελληνική πλευρά, με βάση τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα, η Ελλάδα μέσα στα άλλα ζητάει και την αλλαγή του συντάγματος, έτσι ώστε να